Καλησπέρα παιδιά, Δημήτρης Βε εδώ. Σήμερα ολοκλήρωσα το φυλάδιο με τις ασκήσεις στο ΑΕΠ με τις δομές επανάληψης και επιλογής. Τις έχω ανεβάσει στην ιστοσελίδα μου sierra-juliet-papa.blogspot.com. Επιλέγετε την κατηγορία προτινόμενες ασκήσεις πανελληνίων για ΑΕΠ και επιλέγετε φυλάδιο 00 δομές επανάληψης. Εδώ είναι το φυλάδιο με τις ασκήσεις. Έχω βάλει και κάποια εισαγωγική θεωρία σχετικά με τις δομές επανάληψης και επιλογής. Το φυλάδιο αποτελείται από 10 ασκήσεις κλιμακωτής δυσκολίας. Η λογική του φυλαδίου είναι να παρέχει δωρεάν ασκήσεις σε παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα για φροντιστήρια, από πιο απλές και πιο έξυπνες σε πιο ενισχυμένες, ή και πάλι για αυτούς που πάνε φροντιστήρια και θέλουν να δουν κάτι έξτρα. Όλο το υλικό μου είναι εντελώς δωρεάν για όλους, οπότε δεν χάνετε κάτι να τα κάνετε για περισσότερη εξάσκηση. Όλες οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται στο GitHub μου. Οπότε επιλέγετε το ανοίγετε. Επιλέγετε το repository που γράφει Πανελλήνιες ΑΕΠ και επιλέγετε το φυλάδιο 00 και το όνομα του κάθε προγράμματος είναι η λύση της αντίστοιχης άσκησης. Έδωσα έμφαση κυρίως να συμπεριλάβω ασκήσεις που διαφέρουν λίγο στη λογική σε σχέση με αυτές που βάζουν συνήθως στις Πανελλήνιες ως θέμα γάμα και δέλτα. Για να δείτε λίγο πιο διαφορετικά θέματα που ξεφεύγουν από την λογική και να έχετε καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. Τώρα εντός 2 εβδομαδών θα ανέβει και φυλάδιο μεσορευμένη όλη τη θεωρία που απαιτείται να ξέρει ο μαθητής για τα πρώτα κεφάλαια, όπως για παράδειγμα τι είναι ένας αλγόριθμος. Επίσης αρχές Σεπτέμβρη θα ανέβει και φυλάδιο σχετικά με πίνακες, όπου αποτελεί το κύριο θέμα που εξετάζεται στις Πανελλήνιες στο θέμα γάμα και δέλτα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Το θέμα γάμα που πέσε φέτος Πανελλήνιες ήταν σχεδόν ίδιο με το τελικό θέμα που πρότεινα 4 μέρες πριν τις Πανελλήνιες. Οπότε που ξέρετε, μπορεί και φέτος σημαντικές μου ικανότητες να πέσουν μέσα. Για τυχόν απορίες ή αν βρείτε κάποιο λάθος στις προτινόμενες λύσεις των ασκήσεών μου, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook, Compiler What's Wrong With You. Υπάρχει το link όπως βλέπετε στην ιστοσελίδα μου. Αυτά από μένα για την ώρα, τα λέμε σύντομα.